κάλπες. Στις 25 Ιουνίου ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο, λαμβάνοντας τη διερευνητική εντολή όπως προτάσει το Σύνταγμα για το σχηματισμό κυβέρνησης. Πιστεύω το μήνυμα της κάλπης ήταν με τη σειρά του απολύτως σαφές. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία προϋπόθεση για σχηματισμό κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή. Και θέλω βέβαια να επισημάνω ότι αν ίσχυε χθες το εκλογικό σύστημα το οποίο θα ισχύσει στις επόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα είχε ήδη μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία θα ξεπερνούσε τις 170 έδρες. Θεωρώ λοιπόν χρέος μου να συμβάλλω κι εγώ ώστε να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτό το εμπόδιο, όπως απεδείχθη τελικά στην πράξη, της απλής αναλογικής. Γι' αυτό και προτίθεμαι να σας επιστρέψω την διερευνητική εντολή σήμερα το απόγευμα, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε νέες εκλογές, εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή μου ότι είναι αδύνατη η συγκρότηση κυβέρνησης τον συντομότερο δυνατό, ενδεχομένως και στις 25 Ιουνίου, αν καταφέρουμε να συντμήσουμε τις συνταγματικά προβλεπόμενες προθεσμίες. Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται σήμερα μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση με προοπτική τετραετίας. Και όσο πιο γρήγορα πιστεύω κλείσει αυτή η εκκρεμότητα, τόσο καλύτερο θα είναι για τη χώρα, και εύχομαι και ελπίζω σε αυτήν την δεύτερη προεκλογική περίοδο να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, και προσβλέπω σε μια ουσιαστική και εγώνυμη προεκλογική περίοδο, έτσι ώστε και ο ελληνικός λαός τελικά να αποφασίσει με τι είδους κυβέρνηση θέλει να πορευθεί την επόμενη τετραετία. Το Σύνταγμα είναι σαφές και οι συνθήκες ως τώρα και η προεκλογική περίοδος και η διενέργεια των εκλογών κατέδειξαν ότι υπάρχει, νομίζω, η διάθεση. Όλοι σεβόμαστε τους κανόνες σε μια δημοκρατία και είμαι βέβαιη ότι θα συμβάλλουν όλοι, ο καθένας από την πλευρά του, με την τήρηση φυσικά των προβλεπόμενων διαδικασιών, να φτάσουμε το ταχύτερο δυνατό στο καλύτερο αποτέλεσμα για τον τόπο. Νωρίτερα, η πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος της ανακοίνωσε τη δύναμη των κομμάτων της Βουλής με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Και τα αποτελέσματα με συντριπτική ενσωμάτωση είναι 99,7 περίπου ενσωμάτωση. Βρίσκονται εδώ και τυπικά θα σας τα παραδώσω για να δρομολογήσετε τις μετέπειτα εξελίξεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας. Εδώ και πέρα το Σύνταγμα έχει με μεγάλη σαφήνεια προδιαγράψει την πορεία των πραγμάτων. Θα ακολουθήσει αυτή η διαδικασία.